Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να συνδέσουμε στο λάπτοπ δεύτερη οθόνη. Να έχουμε δύο οθόνες ταυτόχρονα. Είτε η καθεμία οθόνη θα κάνει τη δικιά της δουλειά, είτε και οι δύο θα παίζουν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω το λάπτοπ μου, φαίνεται, και εδώ πέρα έχω τη δεύτερη οθόνη που είναι τηλεόραση. Ναι, είναι τηλεόραση. Αγνοήστε το χαμό εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το setup, γι' αυτό και είναι έτσι. Απλά κάνω δοκιμή τώρα από την τηλεόραση στο λάπτοπ. Από το λάπτοπ στην τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ πέρα το λάπτοπ μας και εδώ πέρα η τηλεόραση. Λοιπόν, τώρα, αυτά που θα χρειαστούμε είναι ένα καλώδιο με HDMI. Υποδοχή HDMI που θα πάει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι, εδώ πέρα στο λάπτοπ HDMI και από πίσω στην τηλεόραση. Για πάμε να δούμε και πίσω στην τηλεόραση. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε εδώ πέρα είμαστε στην οθόνη μας και εδώ πέρα έχουμε το HDMI καλώδιο, βλέπετε, που θα το βάλουμε εδώ πέρα σε αυτήν εδώ την υποδοχή. Ωραία, αφήνω λίγο την κάμερα για να το βάλω, γιατί πιάνω με το ένα χέρι. Όπως είδαμε εδώ πέρα, βλέπετε, βάλαμε μια χαρά το HDMI εδώ και στο λάπτοπ και πάμε τώρα να δούμε, να ανοίξουμε φυσικά την οθόνη να δούμε τι κάνει. Λοιπόν παιδιά, τώρα μεταφερθήκαμε εδώ πέρα στις οθόνες, στο λάπτοπ και στην οθόνη, το monitor. Λοιπόν, βλέπουμε στο τηλεκοντρόλ μας εδώ, πατάμε αυτό που ενεργοποιούμε φυσικά την οθόνη, η παύλα τηλεόραση, το πατάμε να ανοίξει. Samsung, δεν κάνουμε διαφήμιση παιδιά, όχι, απλά δοκιμάζουμε τώρα εδώ πέρα και είπα να το δοκιμάσω μαζί σας. Λοιπόν, δεν θα παίξει φυσικά κάποιο κανάλι τηλεόραση και δεν έχει κεραία. Λοιπόν, θέλουμε εμείς να την κάνουμε τώρα monitor. Πατάμε εδώ πέρα που γράφει source, νομίζω source, κάπως έτσι εδώ πέρα, αυτό εδώ, το πατάμε. Ναι, δεν το είχα βάλει σε ευθεία και μας βγάζει εδώ πέρα κάποιες εξόδου και θα πάμε με το βελάκι το δεξί εκεί και τώρα δεν πατάω κάτι άλλο, βλέπετε, ορίστε, βουαλά. Λοιπόν, έγινε η τηλεόραση, παύλα monitor, έγινε υπολογιστής. Ναι, λοιπόν, ας μην πανηγυρίζουμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στο λάπτοπ βασικά και θα βασικά καλύτερα να το βλέπουμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε δεξί κλικ και θα πάμε ρυθμίσεις, δεξί κλικ, ρυθμίσεις οθόνης. Θα ανοίξουνε. Λοιπόν, και μετά πάμε προς τα κάτω. Μετά πάμε με το ροδάκι μας εδώ κάτω που λέει πολλές οθόνες. Περίμενε να καθίσω λίγο στο γραφείο μου. Που λέει πολλές. Δεν με βολεύει τώρα γιατί κρατάω και με το χέρι το την κάμερα. Εδώ που λέει πολλές οθόνες μαζί, βλέπετε, πατάμε εδώ πέρα και τώρα επέκταση αυτών των οθονών. Θα πατήσουμε απάνω επέκταση των οθονών, εδώ πέρα θα πατήσουμε που γράφει διάταξη αλλαγών, οπότε τώρα έχουμε εδώ πέρα το λάπτοπ να κάνει κάτι άλλο και η οθόνη να δείχνει κάτι άλλο. Το καταφέραμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, γίνεται αυτό εύκολα. Λοιπόν, τώρα θέλω αυτό εδώ που δείχνει, πες το, που δείχνει το λάπτοπ να το μεταφέρω δίπλα. Απλά πατάω εδώ και το σέρνω και έρχεται δίπλα. Βλέπετε, οπότε αυτομάτως έγινε
Βεβαίω έναν, ηχοκυρεμένα, τέλο πάντων. Λοιπόν, τώρα θα την ξαναμεταφέρω άνετα. Τη μικραίνω, τη σέρνω, κάτσε να το πιάσει. Τη σέρνω και την πάω εδώ και το κάνω μεγάλο. Εάν θέλω τώρα να τις κάνω τις οθόνες όπως τις είχα και πριν, θα πάμε πάλι εδώ, επέκταση αυτών των οθονών εδώ κάτω και θα πατήσω. Λοιπόν, αναπαραγωγή αυτών των οθονών. Λοιπόν, και φαίνεται και στις δύο το ίδιο. Ό,τι κάνω τώρα και στη μία μεριά, να ξέρετε, κάνει και στην άλλη. Έτσι θα δείχνει το ίδιο. Λοιπόν, κάναμε πριν, για να σας δείξω, ότι πρέπει να δείχνει δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, τώρα όμως, άμα θέλουμε και λίγο να ξεκουράσουμε τον υπολογιστή μας και να είναι κλειστή η οθόνη και να δουλεύει μόνο το monitor αυτό, γίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ πέρα, θα το δούμε εδώ πέρα, πάμε εδώ, πολλές οθόνες, εδώ κάτω πατάμε επέκταση αυτών των οθονών και πατάμε, αν πατήσουμε εδώ που λέει εμφάνιση μόνο σε μία οθόνη, βλέπουμε ότι κλείνει η τηλεόραση, πέφτει σε αναμονή δηλαδή η οθόνη και δουλεύει μόνο αυτό. Okay. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να το αλλάξουμε. Αν πατήσουμε εδώ πέρα εμφάνιση μόνο σε μία οθόνη που λέει, πατήσουμε το δεύτερο, θα κλείσει αυτομάτως το λάπτοπ και θα ανοίξει η μία οθόνη από εδώ. Λοιπόν, okay. Έτσι μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εδώ πέρα έχω, τώρα βέβαια άλλαξε γιατί... δεν ξέρω γιατί άλλαξε αυτόματα, χωρίς να το πατήσω εγώ. Λοιπόν, το άλλαξα πάλι. Λοιπόν, ωραία. Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε, έχει κλείσει η οθόνη από το λάπτοπ και δουλεύει το monitor μας. Το monitor μας. Το monitor μας. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου, sorry. Λοιπόν, okay. Τέλειο. Έτσι μπορούμε να... Τώρα μπορούμε πάλι να το αλλάξουμε, να σας το ξαναδείξω από εδώ πέρα και να πάμε να ανοίξουν και τα δύο, έτσι, όπως βλέπουμε. Και εδώ πέρα πρέπει να πατήσουμε αυτό, γιατί έχει κάποια δευτερόλεπτα, αν δεν το πατήσεις το χάνεις λίγο. Οπότε, όλα οκ. Okay. Έτσι μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε π.χ. το μοντάζ και εδώ πέρα κάτι άλλο. Ή εδώ να φορτώνει βίντεο στο YouTube, όπως είναι και ο σκοπός μου, και εδώ πέρα να κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, και τώρα άμα θέλουμε να το κλείσουμε, πολύ απλά πατάμε και κλείνει. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Okay, και το ξανανοίγουμε, αν πατήσουμε πάλι το κουμπί, κλείνει και ανοίγει βασικά. Αμέσως. Άμα θέλουμε πάλι να το κάνουμε όπως ήταν η τηλεόραση, γιατί δεν ξέρω τι monitor εσείς θα έχετε, πατάμε αυτό, βέβαια σε ευθεία με την τηλεόραση, με την οθόνη μας, το πατάμε. Ναι, τώρα εδώ πέρα εγώ έχω και άλλα πράγματα και δεν το πιάνει καλά. Και πάμε εδώ πέρα που λέει, έλα, που λέει TV. Που λέει TV. Το αφήνουμε ή πατάμε OK. Ό,τι έχει εσάς το τηλεκοντρόλ και θα πάει κανονικά στην τηλεόραση. Τώρα δεν πάει εδώ πέρα γιατί δεν έχει, είπαμε, κεραία. Οπότε το κλείνουμε κιόλας και είμαστε και αρχηγόπλα. Λοιπόν, okay. Αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε like, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται και εμείς κλασικά θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και τα λέμε. Bye.